Λοιπόν, έτοιμα τα καφεδάκια μας, γιατί είμαστε μια σωστή εκπομπή Cars & Coffee. Και τώρα ξεκινάω για Καλλικράτεια περίπου, όπου θα συναντήσω τον Βασίλη. Εκεί μένει αυτό το διάστημα, άρα θα πάμε να τον βρούμε για να μας δείξει το αυτοκίνητό του. Γενικότερα, να ξέρετε, είμαι διατεθειμένος να κάνω κάποια μικρά ταξιδάκια από Θεσσαλονίκη για να σας συναντάω. Π.χ. αν μένετε σε άλλα μέρη και δεν θέλετε να έρθετε μέχρι Θεσσαλονίκη για να κάνετε το γύρισμα. Όλα για τις ανάγκες των γυρισμάτων. Και φτάσαμε. Εδώ είναι το σημείο συνάντησης. Να το στάνει. Χαίρετε, Βασίλη. Χαίρετε. Από την Αθήνα ήρθες Χαλκιδική, Χαλκιδική για τις διακοπές σου και σε ξεβόλεψα για να κάνουμε βίντεο. Εντάξει. Θα συνδυάσαμε όλο μαζί. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε μέσα? Κόρσο PC, 1600. Άνετα είμαστε, μπορώ να πω. Μια χαρά. Σχεδόν, ναι. Βασικά, κοίτα, εγώ αυτό το μπάκι, το κάθισμα μου θυμίζει το gaming κάθισμα που έχω στο σπίτι μου. Πραγματικά είναι ανατομικό για να σε κρατάει. Ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο. Βρισκόμαστε στην Καλλικράτεια, ναι. Γνωστά τα μέρη, γνώριμα. Και σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι ο Βασίλης είναι ο πρώτος που μου έστειλε για να κάνουμε βίντεο Cars & Coffee. Επί της ουσίας κάνεις το ποδαρικό. Το ποδαρικό. Σε αυτή είναι εδώ τη σειρά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που τόλμησες. Τίποτα. Εγώ ευχαριστώ. Πάμε την βολτίτσα μας. Και ελπίζω να τα απολαύσουμε, να κάνουμε μια ωραία βόλτα και να δούμε αυτό το πολύ ωραίο αυτοκίνητο το οποίο το έχω άχτη από μικρός. Έτσι. Το μεταξύ, τσεκάρετε, έχουμε και ηλιοροφή. Όπως άνοιγε όλο το κάμπριο, έτσι ανοίξουμε και εμείς την ηλιοροφή. Καλή φάση, αλλά βασικά λέω να συνεχίσουμε με κλειστή για να μην μας. Με κλειστή. Θα κάνει πολύ θόρυβο, ίσως να κάνει, ίσως, δεν το ρισκάρουμε βέβαια. Δεν ξέρω τώρα πώς μπορείτε να ακούσετε το αυτοκίνητο, αλλά πρέπει να παραδεχτώ ότι ακούγεται. Ακούγεται. Ακούγεται αρκετά, θα αυτό, έλεγα. Αυτό είναι το λίγο, έχει και πολύ. Αυτό είναι το λίγο, θα το δούμε και το πολύ, θα το δούμε στη συνέχεια. Θέλω να μας μιλήσεις για το αυτοκίνητό σου, γιατί μου είπες στο mail ότι έχει κάποιες ιδιαιτερότητες που ναι. Θες να μου τα πεις από κοντά. 1600 είναι. Κυβικά. 250 άλογα πρώτο full, πρώτο στάδιο. Άρα έχουμε και τροποποίηση αυτό το αυτοκίνητο, δεν είναι όπως έρχεται από το εργοστάσιο. Όχι. Αν και νομίζω η OPC σειρά είναι τα performance αυτοκίνητα. Τα φτιαγμένα από το εργοστάσιο, λίγο πιο πιεσμένα από ότι είναι τα κανονικά. Ναι, εκτός από εξωτερικά, ρε παιδί μου, όλο το πακέτο έχουν και στο κινητήρα, έχουν δουλευτεί. Απλά εγώ σε πιο μικρή ηλικία το σκάλισα. Ανοίξαμε τη μηχανή, βάλαμε άλλες μπιέλες, βάλαμε άλλα έμβολα, βάλαμε άλλους κεντροφόρους. Δηλαδή με το που το πήρες αυτό το αυτοκίνητο δεν σου φτάνε έτσι έκανα, που ήταν. Έκανα γύρω στις 20.000 χιλιόμετρα και μετά. Έκανες το στρώσιμο. Δεν μου έφτανε μετά, ναι. Οπότε το πήρες και λες θέλω κάτι περισσότερο. Ναι. Πάμε στο καλύτερο συνεργείο της Αθήνας. Το βάζουμε μέσα. Και λέμε, ξεκινάμε και να δούμε πού μπορούμε να φτάσουμε. Ο στόχος σου γενικότερα ποιος ήταν, θα ήθελες π.χ. Τι ζητούσες εσύ από αυτό Εγώ ζητούσα μεγαλύτερη ταχύτητα. Τελικές, επιτάχυνση, άλογα. Τα πάντα. Και άλογα και επιτάχυνση. Να γίνει πιο αξιόπιστο από ό,τι ήτανε, που έγινε. Ναι. Με μηδέν προβλήματα. Όταν λέμε μηδέν, μηδέν τίποτα δηλαδή. Μετά τη βελτίωσή του, το αυτοκίνητο δεν έχει κάνει κιχ. Πολύ σημαντικό, γιατί είναι και πόσα χρόνια μου είπες τώρα αυτό το έχεις. Είναι 9 χρόνια. 9 χρόνια, είναι μοντέλο του 2009 το καλοκαίρι. Αν δεν ήξερα και μου έλεγες ότι αυτό είναι 9 χρονών, δεν θα το πίστευα και, ναι. Και εσύ το έχεις κρατήσει καταπληκτικά και από μόνο το αυτοκίνητο είναι αθάνατο που λέμε. Είναι ένα στυλ το οποίο δεν φεύγει από τη μόδα όσα χρόνια και αν περάσουν. Ναι. Ναι. Πώς αναβάθμισες τα άλογα σε αυτό το αυτοκίνητο? Πήγαμε ένα πρωί στο συνεργείο, μιλήσαμε με τον Μάστορα.
Μου είπε, θα κάνεις αυτό, αυτό, θα φτιάξουμε κάποια προγραμματάκια στο αυτοκίνητο. Για αρχή, πρώτο στάδιο. Είναι turbo αυτό το αυτοκίνητο. Είναι turbo από τη μάνα του, ναι. Okay. Turbo δεν έχουμε αλλάξει ακόμα. Το turbo μας έμεινε το ίδιο που είχε από την αρχή. Όλα τα άλλα περίπου έχουν αλλαχτεί. Mm-hmm. Βέβαια, τώρα ερχόμαστε και σε περίεργους δρόμους από αναρτήσεις. Πώς είσαι? Από αναρτήσεις είμαι πολύ καλά. Είναι σκληρές λίγο, ε. Είναι λίγο σκληρές, ναι. Κακές συνθήκες. Αυτή η Χαλκιδική είναι τόσο ωραία, αλλά χάνει από δρόμους. Χάνει από δρόμους. Δυστυχώς. Αν έχετε να μου προτείνετε κάποιο άλλο μέρος για να κάνουμε τα Cars & Coffee, θα το άκουγα ευχαρίστως. Γιατί έχουμε ένα θεματάκι με τους δρόμους εδώ. Επίσης βλέπω έχεις αλλάξει ζάντες. Ζάντες έχω αλλάξει, ναι. Παλιότερα είχα και άλλες, όχι της μάνας του, όχι της Opel. Mm-hmm. Τις αντάλλαξα με ένα φίλο. Τι φοράς τώρα? Τώρα είναι JR, λέγονται, είναι οι Ιαπωνικές. Japan Racing. Japan Racing, ακριβώς. Τις ξέρω, τις φέρει ένας φίλος μου και εγώ τις έχω βάλει στο μάτι γενικότερα. Ναι, είναι ωραίες. Τις Japan Racing. Πόσες διαστάσεις, πόσες? Είναι 18. 18. Ναι. Okay. Γι' αυτό λίγο κοπανάει. Έχει χαμηλό προφίλ το λάστιχο. Ταιριάζουν αρκετά σε αυτό το αυτοκίνητο και το μαύρο με το μπλε είναι τρομερό συνδυασμό, θα έλεγα. Οχοχοχο, αρχίζει πίσω πυροβολάει. Λίγο. Τι γίνεται, στις πόσες στροφές αρχίζει και πυροβολάει? Μετά τις 2,5. Σοπάει. Θέλω να μου πεις πώς είναι να οδηγάς σε ένα τέτοιο αυτοκίνητο όλα αυτά τα χρόνια. Τι είναι αυτό που σου αρέσει περισσότερο? Μ' αρέσει που όποτε πατήσω τον γκάζι, αν έχω κάποιο εμπόδιο στον δρόμο, ανταποκρίνεται. Κατεβάζω μια ταχύτητα και ανταποκρίνεται κατευθείαν. Mm-hmm. Και προσπερνάω τον αργό, το εμπόδιο, το οτιδήποτε. Βλέπω έχεις και χώρο πίσω να βάζεις και άτομα, ε? Έτσι δεν είναι? Ναι, μέχρι ένα άτομο βάζουμε. Μετά έχουμε θέμα. Παράγκες είναι αγερμή. Ωρε φίλε. Τα ακούω έτσι και νομίζω ότι από πίσω βγάζει φωτιές. Δεν ξέρω. Λοιπόν, ήρθε και η στιγμή που περίμενα να μπω και να οδηγήσω λίγο. Βέβαια, εγώ δεν θα κάνω αυτά τα πατήματα εδώ που έκανε ο Βασίλης, γιατί φοβάμαι. Αλλά πιστεύω την δύναμη την καταλαβαίνεις και χωρίς να το σπάς. Μια μικρή γεύση θα πάρουμε. Για να δούμε. Ανεβάζει πολύ γρήγορα στροφές. Κάθε φορά που πατάς στην πλέκτη να αλλάξει ταχύτητα και εδώ. Το είναι η εισαγωγή του αέρα. Ξεκινάω πάντα με full συντηρητική οδήγηση. Έτσι. Δεν ξέρω πια αν τα ακούτε από το μικρόφωνο. Κάνει συνεχώς αυτό η εισαγωγή του αέρα. Ναι, είναι το μανιτάρι της τουρμπίνας που την ώρα που τραβάει τον αέρα και αφήνει τον γκάζι, εκεί την ώρα κάνει την εκτόνωση. Είναι το συνέστημα το οποίο δεν νιώθεις στο Forza Horizon. Το ακούς το Forza, το ακούς έτσι, το απολαμβάνεις, αλλά δεν μπορείς να το νιώσεις. Και τώρα το νιώθω. Παίρνεις μια μικρή γεύση. Όσο αισθάνομαι άνετα, γιατί φοβάμαι, το παραδέχομαι. Πρώτον επειδή δεν το έχω ξανακάνει και δεύτερον επειδή είναι δικό μου το αμάξι. Και αυτό πάρα πολύ βασικό. Τα Corsa που έχουν κάνει την αναβάθμιση την πιο μεγάλη, mm-hmm. 400, 500, 600, δεν το έχουν αυτό το από τα 2,5, δηλαδή πατάς, Ανεβάζει και αρχίζει και τρελαίνεται μετά τις 6-7.000. 6.000, όχι 7. 5,5-6 αρχίζει και γίνεται. Φεύγει άσφαλτος. Τι έτσι τόσο ψηλά? Και επειδή είναι μεγάλη τουρμπίνα. Α, δεν παίρνει. Δεν παίρνει από πολύ χαμηλά. Ωραία, φίλε. Λοιπόν, βγαίνουμε λίγο σε. Στο μεγάλο το δρόμο. Σε μεγάλο δρόμο για να μπορέσω να πατήσω πάνω από 100. Κάτω ήδη τώρα. Ωραία, δηλαδή δεν υπάρχει. Μέσα στα αυτιά σου έρχεται από δεξιά-αριστερά, είναι surround ο ήχος. Έτσι. Μετά τις 3.000 στροφές πυροβολάει.
ότι νομίζω είναι εργαλείο που απολαμβάνει την οδήγησή του. Δηλαδή ναι. Είναι καταπληκτικό. Πατά και τρομπάζω, νιώθω ότι θα ξεκολλήσει κάτι με το θόρυβο όλο αυτό. Είναι τρομακτικό. Τώρα το πήγες καλύτερα. Τώρα κάτι κατάλαβα. Και το κατάλαβες και στην ανηφόρα κιόλας. Στην ανηφόρα ισχύει. Καταπληκτικό, γιατί δίνει όλο το driving experience, αυτό που θέλεις. Δηλαδή και στα χαμηλά είναι ήσυχο, πριν τις 3.000 στροφές μπορείς να πας δηλαδή και χαλαρά, και αν θέλεις να το γουστάρεις και να το ακούσεις, φεύγει. Φεύγεις. Κατεβάζεις μια ταχύτητα και φεύγει. Τέλεια. Για μένα είμαι υπερευχαριστημένος. Καταπληκτικό. Λοιπόν, αφήνω τον Βασίλη και πάω να δω πώς είναι όταν οδηγάς ένα τέτοιο αυτοκίνητο, όταν είσαι απ' έξω και περνάει πατημένος από μπροστά σου. Πώς ακούγεται? Γιατί από μέσα ακούγεται τρελά. Πώς ακούγεται απ' έξω? Ωχ, ξεκινάει. Απλά ακούγα πα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 � Τρελό. Τώρα θα κάτσει να το σπάσει κανένα τέταρτο και θα έρθει να μαζέψει. Να το ευχαριστηθεί. Να το ευχαριστηθεί που είναι μόνος του. Εδώ είμαστε, ήρθε η ώρα να τελειώσει το ταξίδι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη, για το αυτοκίνητο, για τη βόλτα. Σε περιμένω στην Αθήνα. Μακάρι, θα έρθω εκεί, θα δω και διάφορα άλλα πραγματάκια στην Αθήνα. Συνέχισε έτσι, είναι καταπληκτικό, να το χαρίσεις περισσότερο. Και σε ευχαριστώ και για τη γεύση που έδωσες και σε μένα, αλλά έτσι. Και στον κόσμο. Τώρα, όπως είπαμε, αν θέλετε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο όπως κάναμε με τον Βασίλη σήμερα και έχετε έτσι αμάξια και έχετε μεράκι και θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μου, στείλτε μου ένα mail όπως έκανε και ο Βασίλης να το κανονίσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κάντε εγγραφή για να μην χάνετε κανένα επόμενο βίντεο και εμείς τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Γεια σας!